Σημαντική νίκη στην προσπάθειά του για την παραμονή στην κατηγορία, πανηγύρισε ο Εργοτέλης, ο οποίος επικράτησε με 3-1 το Απόλλων Λάρισας. Οι κίτρινο-μαυροί, έχοντας ουσία στο παιχνίδι τους, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργοτέλης μπήκε με διάθεση να πιέσει από τα πρώτα λεπτά και στο 5 έχασε πολύ καλή ευκαιρία όταν ο Σταματάκος έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, όμως ο Έφορντ από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα out. Όσο περνούσαν τα λεπτά, ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέβαινε όλο και περισσότερο και στο 12 ο Κάιπερς βρήκε τον Σταματάκο, εκείνος έκανε το σούτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Φιρινίδη. Οι φιλοξενούμενοι απειλήσαν για πρώτη φορά στο 13 με το σούτ του Τσιλούλη, το οποίο πέρασε out, ενώ ο ίδιος έχασε την καλύτερη στιγμή στην αναμέτρηση για τους φιλοξενούμενους στο 43. Ο Κανούλας βγήκε στην πλάτη της άμυνας στο Εργοτέλη, έδωσε ωραία πάσα και έτοιμο γκολ στον Τσιλούλη, όμως εκείνος αστόχησε απέναντι στον Κατσιμίτρο. Η επανάληψη ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για τον Απόλλωνα, όταν οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το λάθος στη μεσαία γραμμή για τον Εργοτέλη και στο 49 ο Αγροδήμος έβγαλε τον Τζιλούλη στην πλάτη της άμυνας και εκείνος, αφού πέρασε τον Κατσιμίτρο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Εργοτέλη κάνοντας το 0-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση στο 58. Ο Νικολακάκης από τα δεξιά σε μια εξαιρετική προσπάθεια έβγαλε ωραία κάθετη πάσα στον Κάιπερς και εκείνος με ωραίο πλάσε μέσα από την περιοχή έστειλε την παρασταδίχτια του Φιρινίδη κάνοντας το 1-1. Οι κίτρινο-μαυροί δεν σταμάτησαν εκεί και στο 61ο λεπτό με ένα εξαιρετικό σε δημιουργία και σε εκτέλεση τέρμα κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή. Ο Μπουτζάκης βρήκε έξοχα τον Σταμόπουλο, εκείνος με κεφαλιά έσωσε στον Σταματάκο και ο τελευταίος με σούτ στην κίνηση έκανε το 2-1. Έχοντας υπέρ του το momentum, ο Εργοτέλης κατάφερε στο 64ο λεπτό να κλειδώσει την νίκη. Ο Μπουρσέλης από τα δεξιά εκτέλεσε το corner και ο Πάτας στην καρδιά της άμυνας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Απόλλων Λάρισας κάνοντας το 3-1. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Τσιλούλη στο 74ο λεπτό για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μπουρσέλη. Το 3-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Τσαγκαράκη, παρότι στο 78 η κεφαλιά του Κάιπερς σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Φιρινίδη.